πολιτείες πάντα. Λοιπόν, η επόμενη μέρα, όπως σας ανακοινώσαμε, θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Καλλιόπη Λιβανού, γραμματέα συνδέσμου Αγίων Νικολαϊτών, ο Καβομαλιάς, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Βατικιώτικων Συλλόγων στην Αττική. Είναι δημοσιογράφος η κυρία Λιβανού. Καλημέρα από την εκπομπή και από τα Κύθυρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα από τα Βάτικα, Κύθυρα, σε όλους τους καλούς φίλους μας εκεί. Και έχουμε πολλούς. Έχετε πάρα πολλούς, έτσι. Πώς περνάτε το καλοκαίρι σας, πώς είναι? Καλά, καλά. Προς το παρόν, πολύ καλή μέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, μάλιστα, να καλή πούμε. Καλή εβδομάδα, σε όλους τους φίλους. Καλή εβδομάδα. Με την προετοιμασία, κάνουμε και διακοπές, αλλά προετοιμάζουμε και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έτσι. Εδώ στα Βάτικα. Λοιπόν, για αυτές θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για το... Βλέπω το εδώ, συμπόσιο, ναι, 17-18 Αυγούστου είναι αυτό, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο, τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πρόκειται για μια εκδήλωση, το συμπόσιο της Ομοσπονδίας των Βατικιώτικων Συλλόγων στην Αττική, που ξεκίνησε πέρσι με ένα τριήμερο και η περσινή επιτυχία μας ενθάρρυνε ούτως ώστε να το επαναλάβουμε και φέτος, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα θεσμό εδώ στα Βάτικα. Το συμπόσιο της Ομοσπονδίας με τίτλο «Βάτικα, τόπος, πολιτισμός, ανάπτυξη». Περιλαμβάνονται θέματα πολιτιστικά, κοινωνικά, θέματα που αφορούν το χθες, το σήμερα, αλλά και το μέλλον της περιοχής μας, των Βατίκων και όχι μόνο όμως, και ολόκληρης της Λακωνίας. Είναι μια προσπάθεια σύνδεσης του τόπου μας με το χθες, το σήμερα και το αύριο. Και αυτό φαίνεται και από την θεματολογία του συμποσίου, το οποίο φέτος είναι το διήμερο 17-18 Αυγούστου. Στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Νεαπόλεως συμμετέχουν σε αυτό βατικιώτικοι αλλά και λακωνικοί φορείς και σύλλογοι και η ώρα έναρξης του ημερήσιου προγράμματος είναι στις 7.30 κάθε μέρα. Ναι. Βλέπω αρκετούς εισηγητές εδώ, όπως διαβάζω, έτσι. Δεν σας άκουσα. Αρκετούς εισηγητές διαβάζω εδώ. Ναι. Πραγματικά. Η πρώτη μέρα, αν θέλετε να τα πούμε λίγο. Ναι, να τα πούμε λίγο. Ξεκινάει με τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Αλιφέρη. Και ξεκινάμε, η πρώτη μας εισήγηση είναι «Μιστρά Σπάρτη Μάνη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021». Πρόκειται για τη γνωστή πλέον στο λακωνικό κοινό πρωτοβουλία της οικολογικής πολιτιστικής κίνησης Μέσα Μάνης, η οποία θεώρησε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε όλοι οι λακωνικοί δήμοι, φορείς, περιφέρεια, να καταστήσουμε το Μιστρά της Σπάρτη και τη Μάνη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Υποψηφιότητες έχουν ήδη υποβληθεί και σε ένα χρόνο θα καθοριστεί τελικά ποια πόλη θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Μάλιστα. Άρα είναι καιρός να ξεκινήσουμε και να το προβάλλουμε όλοι οι Λάκωνες. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι πάντες, δήμοι, φορείς, και όλοι εμφανίζονται πρόθυμοι να το στηρίξουν. Τις πρωτοβουλίες λοιπόν που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα στο επίπεδο αυτό θα μας τις παρουσιάσει ο κύριος Κυριάκος Ζηλάκος, είναι γραμματέας, όπως είπαμε, της οικολογικής πολιτιστικής κίνησης Μέσα Μάνης και είναι και μέλος του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, στο οποίο συμμετέχει η Ομοσπονδία σε μια προσπάθεια αλληλοενημέρωσης και αλληλοποστήριξης με όλους τους υπόλοιπους λακωνικούς συλλόγους. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη μας εισήγηση είναι σχεδιάζοντας τον πολιτιστικό χάρτη της Χερσονήσου του Μαλαία. Αυτός είναι ο τίτλος. Εισηγητής είναι ο κύριος Νεκτάριος Σκάγκος, ο οποίος είναι ιστορικός, αρχαιολόγος, με καταγωγή από τη Μονεμβάσια. Μάλιστα. Μαζί με τον κύριο Σκάγκο, λοιπόν, θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν της Χερσονήσου του Μαλαία, προκειμένου να τη χαρτογραφήσουμε πολιτισμικά και να ανοιχνεύσουμε την ιστορία της στα βάθη των αιώνων και τα χνάρια που άφησαν εδώ όλες οι γενιές που προηγήθηκαν ημών. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Ο κύριος Κάγκος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την περιοχή εδώ.
από τη Μονεμβάσια και κάτω, και όχι μόνον βεβαίως, αλλά είναι ειδήμων σε πάρα πολλά πράγματα, άρα θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Η τρίτη εισήγηση της πρώτης μέρας του συμποσίου, μιλάμε για την Κυριακή 17 Αυγούστου, είναι η θέση της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη, η οποία ήταν ξεχωριστή και διέφερε από τη θέση της γυναίκας στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις τότε. Η συγγήτρια θα είναι η κυρία Σπασία Κατσούλη Σιμεώνογλου, γνωστή συγγραφέας, με βιβλία όπως 60 ζευγάρια μάτια, ο βασιλιάς Κοκαλομύτης, με εκτεταμένη αρθογραφία στον Αθηναϊκό Τύπο, δημοσιευμένα παραμύθια στο περιοδικό Ρόδι. Έχει λάβει μέρος βεβαίως η κυρία Σπασία Κατσούλη Σιμεώνογλου και σε συλλογικές εκδότησεις όπως η Αρέσκουσα. Η Αρέσκουσα που βγαίνει εδώ στη Λακωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν και από τα... από την κυρία Κατσούλη Σιμεώνογλου, τα περί της θέσης της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη, που βεβαίως είναι γνωστά, αλλά ειδωμένα από τη δική της προσωπική ματιά, θα έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Απλά έχουμε μια ερώτηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι ο κύριος Λαμπρινίδης από τα Νέα των Κυθήρων. Ναι. Τον γνωρίζετε, πιστεύω. Είναι λοιπόν μέσα στους φίλους που χαιρετήσαμε στην αρχή ο κύριος Αντώνης Λαμπρινίδης. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια ερώτησή του προς εσάς, κυρία Λιβανού. Πολιτιστική πρωτεύουσα με τα αγκυροβολημένα τάγκερ πάνω στο Παυλοπέτρη και τον Όρμο Βιών, είναι δυνατόν, γράφει ο κύριος Λαμπρινίδης. Ναι. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά ως Καλλιόπη Λιβανού τη θέση μου, είναι γνωστή και η απάντηση είναι όχι βεβαίως. Μάλιστα. Ευελπιστούμε και παλεύουμε να τερματιστεί αυτή η τόσο δυσάρεστη κατάσταση που πάει πίσω, πολύ πίσω τον τόπο μας στα Βάτικα. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίστε, συγγνώμη για... τον κύριο Λαμπρινίδη. Μας ακούει ο κύριος Αντώνης, ναι. Συνεχίστε. Λοιπόν, η τέταρτη εισήγηση της πρώτης μέρας του συμποσίου αφορά τη συμβολή των κληροδοτημάτων Μιχαλέτου Βαρβαρέσου στα Βάτικα. Πρόκειται για ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους που βοήθησαν τόσους και τόσους βατικιώτες να σπουδάσουν και να προκόψουν μέσω αυτών των κληροδοτημάτων με τη μορφή υποτροφιών. Και οι εισηγητές εδώ θα είναι ο κύριος Γιάννης Μιχαλέτος, γιατρός, πολύ γνωστός εδώ στα Βάτικα. Βεβαίως. Και ο κύριος Παναγιώτης Σταθάκης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μονεμβασίας. Ο κύριος Μιχαλέτος θα μιλήσει για το κληροδότημα Μιχαλέτου και ο κύριος Σταθάκης θα μιλήσει για το κληροδότημα Βαρβαρέσου. Μάλιστα. Και η βραδιά, η πρώτη βραδιά του συμποσίου της Ομοσπονδίας θα κλείσει με χορευτικό πρόγραμμα από το συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχιωτών ο Άγιος Χαράλαμπος, που εκτός από την πολύ πλούσια πολιτιστική δράση του Συλλόγου των Λαχιωτών, προσφάτως δημιούργησε, οργάνωσε πάνω στην Αθήνα όπου έχει την έδρα του τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, και τη δουλειά τους θα έχουν την ευκαιρία και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να την παρουσιάσουν στο συμποσιό μας. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Σύλλογος Λαχιωτών βεβαίως, ο Άγιος Χαράλαμπος, είναι μέλος της Ομοσπονδίας των Βατικιώτικων Συλλογών στην Αττική. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, και πάμε στη δεύτερη μέρα του συμποσίου, είναι η Δευτέρα 18 Αυγούστου και πάλι ξεκινάμε στις 7.30 το απόγευμα. Η πρώτη εισήγηση αφορά την τουριστική ανάπτυξη Λακωνίας σε ποιότητα στον τουρισμό. Και η εισηγητής εδώ θα είναι ο κύριος Δημήτρης Πουλάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου. Η Λακωνία, όπως ξέρουμε, έχει δεκάδες παραδοσιακούς οικισμούς, έχει δύο από τα ωραιότερα βουνά της πατρίδας μας, τον Ταΐγετο και τον Πάρνωνα, έχει τη Μάνη, έχει τις Μεσαιωνικές Καστοπολιτείες, το Μιστράκι της Μονεμβάσιας, έχει το απολιθωμένο δάσος, έχει το σπήλαιο της Καστανιάς, έχει το Αναρχητικό Κέντρο, περιπατητικές διαδρομές, τις υπέροχες παραλίες της Ελαφωνήσου, ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως το Παυλοπέτρι. Τι φταίει λοιπόν που δεν έχει αναδειχτεί ως πόλος τουρισμού, τι φταίει που δεν έχει το κομμάτι
που θα έπρεπε, το μερίδιο που θα έπρεπε στον τουρισμό της χώρας μας. Πώς, τι φταίει, πώς έχει η κατάσταση σήμερα, τι θα πρέπει να γίνει. Είναι ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Θα μας τα εξηγήσει λοιπόν, θα μας τα ερμηνεύσει και θα δώσει τη δική του έμπειρη ματιά ο κύριος Δημήτρης Πολάλης, ο οποίος μάλιστα προσφάτως είδαμε ότι υπήρξε μια συνάντηση με τον κύριο Μανιάτη, τον Υπουργό ΠΕΚΑΙ, για το θέμα του αεροδρομίου της Τρίπολης, ένα πάγιο αίτημα των ξενοδόχων της Πελοποννήσου. Θα μας πει τι έγινε και επ' αυτού λοιπόν. Βεβαίως. Ο κύριος Πολάλης. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα της δεύτερης ημέρας του Συμποσίου της Ομοσπονδίας, μιλάμε πάντα για την Δευτέρα 18 Αυγούστου, είναι ένα καυτό θέμα για τον τόπο μας. Πολύ, μόνο. Πολύ καυτό. Τα ΙΠΕΔ και Ελαφώνησος, ιστορικό και εξελίξεις λοιπόν. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όχι μόνο τους Ελαφωνησιώτες και τους Βατικιώτες, αλλά όλους τους Λάκωνες, όλη την Ελλάδα. Έχει ευαισθητοποιήσει διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία και διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τον ευρωπαϊκό τύπο, εφημερίδες όπως η Le Monde, η La Croix, η Γαλλική. Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, προσφάτως μάλιστα υπήρξε και ψήφισμα της Ομοσπονδίας των Βατικιώτικων Συλλόγων για το θέμα, όπου σημειώνουμε ότι υπερασπιζόμενοι τα αυτονόητα δηλώνουμε κάθετα αντίθετη στο ενδεχόμενο πώληση των παραλιών του τόπου μας οι ιδιώτες, ναι, και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των συμπατριωτών μας ελαφωνησιωτών ενάντια στην πώληση του Σίμου και του Σαρακίνικου. Όλες λοιπόν τις εξελίξεις, το ιστορικό του θέματος, τι έχει γίνει, πού στεκόμαστε, πού είμαστε τώρα, τι σκεφτόμαστε για το μέλλον, θα μας τα εξηγήσει η κυρία Πόπη Κωνσταντινάκου, θα μας τα παρουσιάσει, πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελαφωνησιωτών Οφειλόπατρης. Mm-hmm. Προσφάτως ξέρουμε ότι υπήρξε και μία απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Χαρδούβελη, στην κυρία Θεοδρονία Πατριανάκου, που είχε καταθέσει μία σχετική ερώτηση στις 14 Μαΐου, αν δεν απατώμε, όπου βεβαίως δεν διαψεύδεται το γεγονός της ένταξης στο ΤΑΙΠΕΔ 175 στρεμμάτων στην Ελαφώνησο, γιατί είχε κυκλοφορήσει και κάτι τέτοιο, ότι τελικό δεν υφίσταται, άρα αδίκως έχει επαναστατήσει η Ελαφώνησος, βεβαίως υφίσταται. Ο κ. Χαρδοβουλής ήταν καθησυχαστικός όσον αφορά ότι θα ληφθεί υπόψη, θα γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, πρόκειται για μορφές ανάπτυξης πάρα πολύ ήπιες, αυτές που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν εκεί. Ωστόσο, δεν καθησυχάζουμε, οι Ελαφωνησιώτες δεν καθησυχάστηκαν, ούτε βεβαίως και εμείς. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει για όλα αυτά η κυρία Πόπη Κωνσταντινάκου. Ναι. Και η δεύτερη μέρα του Συμποσίου της Ομοσπονδίας Βατικιώτικων Συλλόγων στην Αττική θα κλείσει με την εισήγηση Ίδρυση Γυμνασίου Νεαπόλεως, Ιστορική Αδραναδρομή, Συμβολή του στην Πνευματική και Οικονομική Εξέλιξη των Βατίκων. Οι φίλοι μας από Τσιρίκο θα θυμούνται ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, πολύ πάρα πολλοί Βατικιώτες έρχονταν στο Τσιρίκο, για το ναι, γυμνάσιο. Ναι, έτσι. Ναι. Ή πήγαιναν στο Γήθιο ή ανέβαιναν στην Αθήνα, με πολύ μεγάλη δυσκολία βεβαίως των οικογενειών τους, όσοι μπορούσαν να το κάνουν, όσοι είχαν το κουράγιο και την οικονομική δυνατότητα. Οι υπόλοιποι δεν μάθαιναν γράμματα, δεν πήγαιναν στο γυμνάσιο. Η ίδρυση λοιπόν του Γυμνασίου Νεαπόλεως στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε μία εξαιρετικά μεγάλη συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου, και θα έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Χριστίδη, καθηγητή από τα πρώτα χρόνια του Γυμνασίου Νεαπόλεως, και τον κύριο Γιώργο Τσιγκούνη, όπως και φοιτήσαντες στο γυμνάσιο τα πρώτα χρόνια, τον κύριο Χαράλαμπο Δερμάτη και την κυρία Στέλλα Σταθάκη, αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού τον πρώτο και δικηγόρο συμβουλιογράφου τη δεύτερη, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις τους σε ένα
συγκινησιακός, φορτισμένο, όπως καταλαβαίνουμε, κλίμα. Θα υπάρχουν και φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και το δεύτερο συμπόσιο της Ομοσπονδίας των Βατικιωτικών Συλλόγων στην Ελλάδα. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και τους φίλους μας από τα Κύθυρα και όλους τους Βατικιώτες και όλους τους Λάκωνες. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση όπως την περσινή. Σίγουρα. Και θα μας τιμήσουν όλοι με την παρουσία τους. Θα έχει επιτυχία, αυτό είναι σίγουρο, αγαπητή κυρία Καλλιόπη. Καλά, ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Λαμπρινίδης σας ευχαριστεί για την αναφορά μου, γράφει πάλι. Και να είστε καλά. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα κάποια άλλη στιγμή. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Μίζον για το θέμα μας, για την τόπο μας. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, για αυτά που μας είπατε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να είστε καλά. Χαιρετισμού στα Κύθυρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Λιβάνο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.